Να δώσουμε την καλησπέρα μας και τα συγχαρητήριά μας στον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Καλμαζίδη. Coach, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, coach. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά από ενέργεια εσείς και από δυνάμεις? Αυτή τη στιγμή όχι. Όχι. Όχι, θα γεμίσουμε, θα φορτίσουμε τις μπαταρίες. Έχετε δύο μέρες ρεπό. Ναι, ναι. Οι παίχτες έχουν ρεπό. Ναι, οι παίχτες. Εμείς έχουμε οργανωτικά και σωστά. Πρέπει να στρώσουμε τα πλάνα. Σωστά. Εμείς προσπαθούσαμε να μπούμε στη θέση σας. Τελικά τι είναι καλύτερο, να παίξουν δύο παιχνίδια σερί στη Σύρο και να έρθει η σειρά στην Θεσσαλονίκη ή αυτό που είχε αποφασιστεί αρχικά? Το εναλλάξει. Αυτό, μόνο το αποτέλεσμα θα το δείξει ποιο είναι το καλύτερο. Αλλά η προκήρυξη από ό,τι ξέρω είναι ένα-ένα τα παιχνίδια. Τώρα υπάρχει δυσκολία η μετάβαση στη Σύρο. Αυτό είναι η δυσκολία, γιατί είναι καράβια, είναι δυσκολία με τις πτήσεις και αυτό μας προβληματίζει. Τώρα το εξετάζουμε το γεγονός και με διάφορους τρόπους. Είναι ζυγαριά, έτσι. Βάζετε τα θετικά από τη μία, τα αρνητικά από την άλλη και το σκέφτεστε. Έτσι ακριβώς. Εδώ πρέπει να υπάρχει κοινή απόφαση των ομάδων, να συμφωνήσουν και οι δύο ομάδες. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Λέμε για την κούραση, τέτοια, αλλά μην ξεχνάμε ότι το ίδιο θα ισχύσει και για τις δύο ομάδες. Και εγώ έχω εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της ομάδος μου, ας πούμε, και σε περίπτωση δύσκολης μετάβασης. Αλλά σίγουρα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο. Δεν έχουμε πάρει απόφαση ακόμα. Μέσα στην ημέρα, νομίζω. Είστε υποχρεωμένοι μέσα στην ημέρα? Ναι. Ναι, πρέπει να υπάρχει. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο deadline που... αλλά πρέπει να πάρουμε απόφαση. Πόσο δύσκολο είναι να συγκεντρωθεί η ομάδα τώρα μετά από μια τέτοια σειρά με τον Ολυμπιακό υψηλής έντασης, κακά τα ψέματα, απέναντι σε έναν σύλλογο που δεν είναι τόσο εμπορικός και δεν υπάρχουν και τόσο πολλά βλέμματα στραμμένα στους τελικούς? Πώς είναι αυτό? Είναι. Υπάρχει δυσκολία σε αυτό, γιατί τώρα εμείς αντιμετωπίσαμε αυτά τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό σαν τελικός, σαν τα τελευταία μας παιχνίδια. Εκεί θα πρέπει να κάνουμε δουλειά και στο κομμάτι το ψυχολογικό για να μπούμε ξανά στο παιχνίδι και να το αντιμετωπίσουμε όπως πρέπει. Αλλά νομίζω ότι όλα τα παιδιά έχουν το επίπεδο και την εμπειρία να ξαναμηδενίσουν και να πάμε από την αρχή. Χθες, κύριε Γαμαζίδη, στο τέλος στις πρώτες δηλώσεις είπατε ότι τελικά σε μια ισορροπημένη σειρά, γιατί είναι και οι δύο πολύ καλές ομάδες, κέρδισε η ποιότητα. Στο τέλος κερδίζει πάντα η ποιότητα. Εννοούσατε ότι ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερο διαγώνιο, ότι ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερο πασαδόρο ή κεντρικούς. Αυτό είναι στη σύγκριση ΠΑΟΚ Ολυμπιακού? Αυτό είπατε ότι τελικά κέρδισε ποιότητα. Ναι. Γενικά η ομάδα, ναι. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό. Και ο αθλητισμός είναι πολύ αυστηρός κριτής. Δεν, ειδικά, ιδιαίτερα σε μια σειρά αγώνων όπως είναι το πρωτάθληματος, δεν μπορεί να ξεφύγει κάποιος εύκολα άμα δεν είναι η καλύτερη ομάδα, ας πούμε. Μπορεί σε κάποιο παιχνίδι να στραβοπατήσει ή μάλλον να μην έχει καλή απόδοση μια ομάδα ή να έχει λίγο να στραβοπατήσει και να καταφέρει να πάρει μια άλλη ομάδα. Αλλά σε μια σειρά, όπως είναι η σειρά, ας πούμε, σε τρεις νίκες, νομίζω ότι εκεί πέρα δεν κερδίζει η καλύτερη ομάδα. Ναι. Μας έκανε εντύπωση διάρκεια των αγώνων και χθες, εμάς που δεν ξέρουμε τόσα πολλά, το ότι ο αντίπαλος είχε την εμπιστοσύνη και έκανε πάρα πολλές αλλαγές, δεν υπήρχε αναντικατάστατος παίχτης στην αντίπαλη ομάδα και διατηρούνταν σε ένα καλό επίπεδο, έτσι δεν φαινόταν οι αλλαγές, και εσείς είχατε την εμπιστοσύνη στους βασικούς σας, στους καλύτερους σας παίχτες. Παρ' όλα αυτά, στη διάρκεια δεν κουράστηκε η δική σας ομάδα. Κάτι που θα μπορούσε να συμβεί λόγω των αλλαγών που έκανε αντίπαλος. Ναι, αλλά εμείς οι προπονητές και οι ομάδες και οι αθλητισμούς κρίνεσαι εκ το αποτελέσμα. Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Άρα
Όχι, θέλω να πω ότι δεν αποδεικνύεται πως είχε ο Ολυμπιακός ένα μεγάλο βάθος. Και φυσικά είναι πιο δουλεμένη ομάδα από την αρχή της χρονιάς. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πιο πολύ καιρό μαζί. Τα ίδια άτομα, πιο δουλεμένοι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά πιο μεγάλο βάθος δεν ξέρω. Από τη στιγμή που δεν φτάνει στο στόχο σου και χάνεις, μπορεί να σημαίνει ότι είναι και κινήσεις πανικού. Ναι, σε κάποιες φάσεις. Χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σχέδιο. Μπορεί να έχει κάποιο σχέδιο, αλλά από τη στιγμή που δεν αποδίδουν τα βαριά χαρτιά, προσπαθεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Ψάχνεις την καλή μέρα κάποιες δεύτερες επιλογές ουσιαστικά. Αυτό. Ναι, ναι. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι η ομάδα πρέπει να έχει μια δυνατή ταυτότητα. Όχι ότι μόνο οι 5-6 παίκτες θα παίζουν, αλλά μια ταυτότητα και ο κάθε ένας να ξέρει το ρόλο του. Τώρα λίγο νομίζω μπερδεύτηκαν τα πράγματα τους αντιπάλους. Τώρα βέβαια δεν είναι δικό μου κομμάτι αυτό. Ναι, ναι. Κάνουμε τη σύγκριση. Όπως αν μας εξηγήσετε, στα μάτς που ο ΠΑΟΚ έχασε, στους τελικούς, ήταν κάποιες στιγμές που άλλαξαν την ψυχολογία. Ξεκάθαρα, έτσι. Χθες η στιγμή που ίσως άλλαξε το παιχνίδι ήταν τα σερβίς του Σεπέδα στο τρίτο σετ. Εκεί όπου γύρισε το μάτς. Ή όχι. Μπορεί. Επειδή ήμασταν και οι δύο ομάδες δομημένες διαφορετικά, αλλά και από τα προηγούμενα παιχνίδια είχαμε αποδείξει ότι είμαστε κοντά σε το σκορ. Αρκετές φορές μπορεί να κρυθεί από ένα-δύο φάσεις που θα γίνει και να βοηθήσει λίγο την ψυχολογία εκεί πέρα. Αλλά νομίζω και ο κόσμος εχθές, ειδικά σε ένα σημείο που πήραμε 2-3 πόντους εκεί πέρα, μας όστησε πάρα πολύ και ήταν ένα στο από τα παιχνίδια που τόσο... Ναι. Εκεί πραγματικά μας έδωσε πολύ ενέργεια και μας βοήθησε. Αυτό ήταν ένα κομβικό σημείο. Επειδή πιάσαμε τα πρόσωπα τώρα με την αναφορά σε Πέδα, κακά τα ψέματα υπήρχε ένας παίκτης ο οποίος ήταν ανενεργός και έπαιξε έναν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτά τα παιχνίδια. Και αναφέρομαι στον Νίκο Δοσμαραγδί, ένα παιδί τώρα που έχει 17 τίτλους στο βόλεϊ, με τεράστια εμπειρία, αλλά με την καριέρα του να είναι ερωτηματικό αν θα συνεχιστεί στη σεζόν που διανύουμε. Τελικά τον φέρατε στον ΠΑΟΚ και έπαιξε σημαντικό ρόλο, ενώ δεν έπαιζε μέχρι τα παιχνίδια αυτά. Ποιο ακριβώς ήταν το σκεπτικό? Τον ετοιμάζατε για αυτή τη διαδικασία? Ήταν το κρυφό χαρτί? Μια μη χρησιμοποιώ και κλεισέ που τα συχαίνομαι. Πώς ακριβώς το διαχειριστήκατε? Ο Νίκος, εντάξει, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, έχει παίξει, έχει πρωταθλήματα, έχει τίτλους. Εγώ το ξέρω πάρα πολύ καλά και έτσι παίκτες υπήρξαμε. Είναι ένας παίκτης με πολύ έντονο τον επαγγελματισμό και την θετικό εγωισμό. Νοοτροπία νικητή. Ναι. Αυτό ακριβώς. Ήταν άτυχος, πέρσι, προπέρσι είχε και μια εγχείρηση στον νόμο, ήταν λίγο, ταλαιπωρήθηκε τα τελευταία 2 χρόνια και σίγουρα δέχτηκα πάρα πολλές, πώς το λένε, όχι θετικές κουβέντες για την κριτική. Επιλογή. Ναι, κριτική πολύ, και από, μην ξεχνάμε, τώρα όλοι βγαίνουν στην επιφάνεια και λένε παιχταράς ο Νίκος. Γιατί... Δεχτήκατε κριτική για την επιλογή του το χειμώνα. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, το όποιος... και πιστεύω πως είμαι πολύ χαρούμενος και γι' αυτόν, αλλά φυσικά για όλη την ομάδα που μπορέσαμε και εκμεταλλευτήκαμε τον Νίκο και φτάσαμε να μας βοηθάει. Βέβαια. Εδώ μαλώνουμε ποιος ήταν κορυφαίος χθες για Μαραγδί και Σεπέδα, γι' αυτό. Γιατί εγώ θεωρώ ότι 2 πόντους πολύ κρίσιμους, 2 μπλοκ δικά του ήταν αυτά που μας έγιναν την πλάστηκα. Έχουμε πολλές φωτογραφίες. Ορίστε. Ομαδική δουλειά πάντα είναι. Εντάξει, μπορεί απλά... Έτσι. Είναι κάποια κομβικά σημεία που ίσως βοηθάνε λίγο παραπάνω. Έχουμε και στο site του ΠΑΟΚ 24 πολλές δικές σας φωτογραφίες με έξαλλους πανηγυρισμούς κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δηλαδή καταλάβαμε εμείς ότι είχατε τα πιο πολλά ξεσπάσματα από κάθε άλλη φορά και από πέρυσι και από φέτος.
Είναι αλήθεια, ήταν πολύ έντονο το χθεσινό παιχνίδι. Μάλλον από το προχθεσινό που παίξαμε τη Δευτέρα μέχρι χθες στο τέλος, ήταν δύσκολα 24 ώρα. Mm-hmm. Και για όλους, και για τους παίκτες και για εμάς, για να ξαναμπούμε και να αντλήσουμε ενέργεια, να είμαστε θετικοί. Και ναι, ίσως λίγο παραπάνω από ό,τι συνηθίζουμε. Τι καλά κάνετε, το αξίζετε. Σας έμεινε κάτι από τη χθεσινή επαφή το βράδυ με τον κύριο Σαββίδη, κάτι από όσα είπατε που αξίζει να το μοιραστούμε? Ναι, τον είδα πάρα πολύ εκδηλωτικό και ναι, πολύ χαρούμενο. Αυτό μου άρεσε και πιστεύω πως χάρηκε πάρα πολύ που ήταν στο γήπεδο χθες και καταφέραμε να φτάσουμε στο αποτέλεσμα αυτό. Εντάξει, κακά τα ψέματα, ξέρουμε όλοι ότι η ατμομηχανή του συλλόγου, του κάθε συλλόγου, είναι το ποδόσφαιρο. Και αν είναι το ποδόσφαιρο καλά και κοντά, με ιδιαίτερα έτσι πως είναι ο ΠΑΟΚ τώρα με τον κύριο Σαββίδη, αυτό βοηθάει όλο το συλλόγο. Και, σωστά. Αν είναι κοντά, πόσο το καλύτερο. Μάλιστα. Κότσε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλή συνέχεια, γιατί έχετε ακόμα άρκετους αγώνες για να πάρετε το πρωτάθλημα. Εγώ πιο πολύ φοβάμαι αυτά τα παιχνίδια πάντως, Κότσε, να ξέρεις, παρά τα προηγούμενα. Έτσι είναι. Πρέπει πολύ. Είναι, θέλει πολύ προσοχή και πολύ καλή διαχείριση. Mm-hmm. Αυτή είναι η δυσκολία. Συγχαρητήρια και πάλι. Να είστε καλά. Γεια σας, καλό μεσημέρι.